της ομάδας είναι ο Ντίξον. Το τζάμπολ που φέρνει τον κεραυνό στην πρώτη κατοχή, στη Λιανού, πάει να χάσει λίγο εκεί την μπάλα, Ραζής, ο point guard της ομάδας, πολύ έμπειρος παίχτης, παίξε στην Ελλάδα, στην Α1, στην Γερμανία και σε αρκετές, και σε κυπριακές ομάδες, όχι αρκετές, το κεραυνό περισσότερο, βγάζει έξω στον Μάλκομ για 3, το πρώτο σούτ του αγώνα, κακό rebound με αρκετή δυσκολία, πάει στο χώστο Μακλέναν και σκοράρει πρώτο καλάθι σήμερα για την Ένωση. Αναμέτρηση, Μάλκομ έδωσε στον Μπέρντς το σούτ, ευστοχώς θα πετύχει το καλάθι ο... Ναι. Ο Μακλέναν που μέχρι στιγμής μου βγάζει μια καλή εντύπωση σήμερα. Μάλιστα. Θα το δούμε στην εδώ. Η άμυνα όμως της Ένωσης σβησμένη, διότι μόνος ξεχασμένος με το καλάθι ο Μάιλις Κάρτερ. Κάρφωμα 9-6. 5 πόντους σήμερα έχει ο Κάρτερ μέχρι στιγμής. 4 ο Μακλέναν για την Ένωση. Η πρώτη σκόρερ της αναμέτρησης. Ραζής θα πάρει την προσπάθεια και θα ευστοχίσει για 3. Του γρήγορα στο Ραζή. Πολύ ωραία πάσα. Εξαιρετικό το τελείωμα με τον Colin Malcolm να σκοράρει κοντά στο καλάθι. Ρόδοτε βλέπουμε εδώ το Μακλέλαν. Για να δούμε Σολομού για 2. Εύστοχο. 14-10. Βλέπουμε. Μακλέλαν βγάζει στον Τίξον. 5 για το σούτ. Τίξον με τον Κάρτερ κοντά στο καλάθι. Προσπάθεια του Τίξον θα πετύχει το και θα κλείσει η Ένωση με τον καλύτερο τρόπο την πρώτη περίοδο. Να δώσουν κάποια λεπτά. Μπέρντς, 2 για το σούτ από μακριά. Προσπάθειά του καλά τη φάουλ από τα 7,5 μέτρα. Μπέρντς πιο ψηλός. Ο Μαραγκός έχει την βοήθεια από τον Πυρίλη. Ωραία πάσα. Ωραία πάσα και ο Πασαλής εκεί δεν μπορούσε να συγκρατήσει, αλλά ο Μαραγκός ήρθε, πήρε την χαμένη παλιά και σκοράρει από κοντά. 10 για το σούτ. Πήγαμε στο τελευταίο λεπτό της πρώτης, του πρώτου χρόνου. Μακλέλαν, ωραίο το τελείωμά του κοντά στο καλάθι. 31-20 τον μαρκάριο Μακλέλαν. Μπέρντς ζητάει το pick-up από τον Μαραγκό. Καλή άμυνα από τον Μακλέλαν. Γίνεται το switch στη weak side, στη Λιανού για 3 από την κορία. Έστοχο. 3 δευτερόλεπτα για το τέλος. Η Ένωση η οποία δεν θα προλάβει να κάνει το shoot από μακριά. Άστοχο. Και έτσι ο κεραυνός κλείνει αυτή τη φορά την περίοδο με καλάθι. Λυθεί το παιχνίδι. Στο ποια ομάδα θα ξεχωρίσει το επιθετικό κομμάτι. Ωραίο καλάθι εδώ από τον Κάρτερ. Γρήγορη επίθεση για την Ένωση. Μακλέλαν θα εκτελέσει. Άστοχος. Ο Τίξον, ωραίο το φόλο με το αριστερό σκοράρι. Θα κατεβάσει την μπάλα. Παίρνει το πίκα από τον Τίξον. Ωραία προσπάθεια. Πόσο ωραία ελευθερώθηκε ο Μακλέλαν. Στον Μπέργκετ περνάει τον Μάλκομ. Το μίσματ που έχει στην χαμηλά εκεί ο Μακλέλαν και το εκμεταλλεύεται. Και σίγουρα δεν καταφέρει να πάρει την τέταρτη θέση που είναι σημαντικό για να έχει το πλεονέκτημα έδρας. Θα πρέπει τελικά, εδώ ωραίο το τελείωμα κοντά στο καλάθι. Στο τέλος των 24 από τον Τίξον. Το παιχνίδι που συνεχίζεται με τον Ραζή του κεραυνού να δίνει στον Μπέρντς. Έρχεται ο Πασαλής για να δώσει το πικ. Παίρνει την πάσα στο pick and roll. Σκοράρει, ωραίο το pick and roll από τον κεραυνό. Με τον Μπέρντς να δίνει την assist στον Πασαλή. Ο παίκτης της Ένωσης. Η ομάδα του κεραυνού στην αντιπιθέση. Σουτ για 3 από τον Μπέρντς. Σκοράρει από τα 6.75. Εκτοξεύει τη διαφορά στους συν 12. 10 για το τέλος. Μπέρντς με την μπάλα στα χέρια. Πάει προς το καλάθι. Σπάζει τη μέση στον αέρα και σκοράρει. Ωραίο το τελείωμά του. Είναι το μελανό του σημείο. Ο κεραυνός που συνάμει να τα πάει καλά. Καλάθι και φάουλ για την Ένωση εδώ. Ξεκινάει με τον ιδανικό τρόπο την τέταρτη περίοδο. Η Ένωση η οποία επιμένει, δεν τα βάζει κάτω. Είναι καλή ομάδα. Ο κεραυνός πρέπει να προσέξει για να μην την πάθει. Ο Μάλκομ, ωραίο το τελείωμά του κοντά στο καλάθι και έσωσε και το rebound. Μπέρκετ πάει προς το καλάθι και σκοράρει. Ωραία την μπάλα στο καλάθι. Μπέρκετ. Λοιπόν, απλά έχουμε ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα με 12 ομάδες. Έχουμε τεράστιο ενδιαφέρον από πλευράς Κύπριου προϊόντος. Ναι. Έχουμε προϊόν μπάσκετ. Ακολουθάει ο κόσμος στην καλαθόσφαιρα και πρέπει να πιστώσουμε την Ομοσπονδία για τις προσπάθειες που κάνει όλα αυτά τα χρόνια.